είναι ο τυφώνας Γουστάβος σε όλα τα ειδησιογραφικά δίκτυα, σε όλα τα πρακτορία. Μέχρι τώρα, πριν από λίγο, μπήκε στον κόλπο του Μεξικού. Έχουν κλείσει οι πλατφόρμες άντλησης πετρελαίου. Αυτή τη στιγμή κινείται με ανέμους που ξεπερνούν τα 241 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι στην κατηγορία 4, μία... Στο κατέβλητο της κατηγορίας 5, κοντεύει να μπει στην κατηγορία 5. Μόλις αρχίσει να κινείται μέσα στα ζεστά νερά του κόλπου του Μεξικού. Δηλαδή, λέει ότι πάει για 5. Μόλις φτάσει στα 249 χιλιόμετρα, είναι πάρα πολύ κοντά, γίνεται κατηγορία 5 και είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Κατηγορία 5 νομίζω ήταν και ο Κατρίνα, δεν ήτανε? Όχι, 4. 3 ήταν. Ο τυφώνας Κατρίνα, σύμφωνα με τα περισσότερα μέσα... Νομίζω ότι είχε πέσει πάνω στην αρχή, νομίζω ήταν 4, αν δεν κάνω λάθος. Τις μεγαλύτερες καταστροφές και τους θανάτους τις προκάλεσε όντας αούσα η Κατρίνα στην κατηγορία 3. Να πούμε, άρα είναι χειρότερος. Κοιτάξτε μια φωτογραφία από το διάστημα που δείχνει πόσο τρομακτικό είναι το φαινόμενο και πόσο μεγάλη η έκταση είναι. Αυτό εδώ τώρα από εδώ πίσω που είναι χαμένο τελείως είναι η Κούβα. Εδώ είναι ο κόλπος του Μεξικού, ήδη έχει αρχίσει και ταξιδεύει. Είναι πολύ εντυπωσιακή φωτογραφία από το διάστημα, τη μεγεθύνουμε λίγο περισσότερο. Δείτε, εδώ από κάτω είναι η Κούβα. Στην Κούβα προκάλεσε τεράστιες καταστροφές. Προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλες καταστροφές. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι η Κούβα είναι πάρα πολύ καλά προετοιμασμένη για περιπτώσεις ανάγκης. Είναι πάρα πολύ καλά προετοιμασμένη ώστε να εκκαινωθεί άμεσα. Να σου πω και με τα περίφημα πουρα και με τα καπνά, δεν μπορεί να μην είχαν πρόβλημα. Έχουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Καταστράφηκαν μεγάλες εκτάσεις καλλιέργειας καπνού. Τώρα λένε, πέρασε από το Καραγουά, από το Πινάλ ντε Ρίο. Και αυτή τη στιγμή, είπαμε, μπήκε στον κόλπο του Μεξικού. Αργά τη Δευτέρα αναμένεται να περάσει στην Νέα Ορλεάνη ή νωρίς την Τρίτη. Βγήκε πριν από λίγο ο Δήμαρχος της Νέας Ορλεάνης και είπε ότι στις 6 το απόγευμα, ώρα Ελλάδος, πρέπει να εκενώσουν όλοι οι κάτοικοι την περιοχή. Όσοι έχουν τη δυνατότητα να φύγουν, να το κάνουν μόνοι τους. Αλλιώς υπάρχουν λεωφορεία, υπάρχουν τρένα, να φύγουν έστω με αεροπλάνα. Η τελευταία πτήση είναι στις 2 τα ξημερώματα από Νέα Ορλεάνη και μέχρι στιγμής έχουν φύγει 1.100 άνθρωποι με λεωφορεία, 7.000 με τρένα και όσοι μπορούν με τα αυτοκίνητά τους. Έχει γίνει συμφόρηση στους δρόμους, γιατί προσπαθούν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους με όποιο τρόπο μπορούν. Βέβαια, υπάρχουν και άλλοι που λένε ότι δεν θέλουν να φύγουν από τα σπίτια τους παρά τις εκκλήσεις και τις προειδοποιήσεις των αρχών. Πάντως, κοιτάω τώρα εδώ έναν πίνακα που είναι από την Αμερικανική Υπηρεσία, Μετεωρολογική Υπηρεσία, ας το πούμε έτσι, που δείχνει ειρήνη ότι η πρόγνωση για τις επόμενες 36 ώρες είναι ότι υπάρχει 50% πιθανότητα να είναι κατηγορίας 4 όταν θα χτυπήσει πάνω στις ακτές των ΗΠΑ, 25% να είναι κατηγορία 3 και 15% να είναι κατηγορία 5. Αυτή εδώ η στήλη είναι την ώρα που θα... Εδώ βλέπεις ότι θα... Εδώ είμαστε μέσα στον κόλπο του Μεξικού, ναι, που δίνει 65% να είναι κατηγορία 4 και 24% να είναι κατηγορία 5 και πέφτει λιγάκι. Περισσότερες πιθανότητες να είναι κατηγορία 4, δηλαδή πιο δυνατός από τον Κατρίνα, είναι έτσι όπως θα λες, όταν θα χτυπήσει πάλι σε ακτές των ΗΠΑ. Ο Κατρίνα. Και 15% πιθανότητα να είναι και κατηγορία 5 ακόμα. Ο Κατρίνα στην κατηγορία 3 κόστησε τη ζωή σε 1.800 ανθρώπους. Και το 80% της Νέας Ορλεάνης βρέθηκε κάτω από το νερό. Βέβαια, εκεί ακριβώς το πρόβλημα ήταν το νερό, δεν ήταν τόσο η βιότητα του φαινομένου. Ήταν όχι, ότι πλημμύρισαν τα πάντα. Πλημμύρισαν τα πάντα. Και να πούμε, όσον αφορά. Μα και τώρα διάβαζα για τον Γουστάβο ότι έρχεται με πάρα πολύ νερό και ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα. Όσον αφορά την επανάληψη του φαινομένου. Την κατηγορία 5, τον 20ο αιώνα είχαμε τρεις τυφώνες που έφτασαν αυτή την κατηγορία. Ο τελευταίος ήταν το 1992, ενώ τους ανέμους με τη μεγαλύτερη ταχύτητα είχε το 1969 ο τυφώνας Καμίλ με 300 χιλιόμετρα την ώρα. Δηλαδή, σκέψου τι μπορεί να κάνουν. Δεν ξέρω, εσύ θα το είδες. Κάπου το πήρε το μάτι μου, δεν συγκράτησε ακριβώς τον αριθμό. Την ώρα που πέρασε από την Κούβα, μέτρησε η κουβανική μετεωρολογική υπηρεσία τη μέγιστη ταχύτητα κάποια δρυπή, η οποία έφτασε στα 340 χιλιόμετρα την ώρα. Κάνω λάθος για τον αριθμό, τον είδες? Μέχρι 245 άκουσα. Ρυπή.